Στις θερινές εκτόσεις, οι οποίες ξεκινούν τη Δευτέρα 14 Ιουλίου και λήγουν το Σάββατο 30 Αυγούστου, εναποθέτουν τις τελευταίες τους ελπίδες για αναθέρμανση της αγοράς οι έμποροι, οι οποίοι ειδικά στους κλάδους ένδυσης και υπόδησης αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Όπως επισημαίνεται από τον επιχειρηματικό κόσμο, το εμπόριο έχει ξεχωριστές προσδοκίες από αυτές τις τακτικές εκτόσεις, καθώς αποτελούν μια ανάσα μέσα στην κρίση. Η δραματική αύξηση των φόρων και των ακάλυπτων επιταγών, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές και τα λουκέτα σε επιχειρήσεις, κυρίως μικρού και μεσαίου μεγέθους, είναι τα στοιχεία που σκιαγραφούν αυτή την περίοδο τον κλάδο του λιανεμπορίου. Η εκπτωτική περίοδος αναμένεται να αποτελέσει σωσίβιο στην αγορά, καθώς η μείωση της αγοραστικής κίνησης το τελευταίο διάστημα έχει επιφέρει τον εμπορικό κλάδο σε απόγνωση. Η κακή οικονομική κατάσταση που προκάλεσε επιβάρυνση στη τσέπη ακόμα και στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης, η αύξηση των λειτουργικών δαπανών των επιχειρήσεων έχουν συντελέσει στη διαμόρφωση του σημερινού αρνητικού κλίματος στην αγορά και τις πτώσεις του τζίρου στην πλειοψηφία των εμπορικών επιχειρήσεων. Οι έμποροι προσδοκούν από τη θερινή εκπτωτική περίοδο να ανασάνουν, διαφορετικά διαβλέπουν πως ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Καταρχάς είχαν ελευθερώσει τις προσφορές με τον τελευταίο νόμο που βγήκε πέρσι το φθινόπωρο, είχαν ελευθερώσει τις προσφορές και τον τελευταίο μήνα πριν τις εκπτώσεις. Αυτό φέρει σύγχυση στον καταναλωτή. Εμείς όλος ο εμπορικός κόσμος διαφωνούμε. Θέλουμε να έχει καθαρά, ξεκάθαρες εκτόσεις, ξεκάθαρες προσφορές, περιόδους, τακτικές. Δεν χρειάζεται τόσο μεγάλο χρόνο. Απέδειξε και με τον καινούργιο νόμο που μπήκαν οι ενδιάμεσες εκτόσεις ότι δεν προσφέρουν τίποτα και πιο πολύ μπερδεύουν τον καταναλωτή. Δεν μπορεί να υπάρχουν προσφορές πριν τις εκτόσεις. Πώς πάει να τσεκάρει τιμές, θα τσεκάρει ο καταναλωτής να δει αν είναι πραγματικές οι εκτόσεις. Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δεν γίνονται αυτά. Πρέπει, το θέμα βέβαια αυτό θα ξανασυζητηθεί. Βλέπουμε αντί να βελτιώνεται, χειροτερεύουν η κατάσταση και κυρίως λέω όχι μόνο για τα καταστήματα, για τα μικρά, αλλά είναι η παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού. Και αυτό ξέρετε ποιο το κάνουν. Το κάνουν με διάφορους μεθόδους στα μεγάλα καταστήματα, με τις προσφορές, με τις εκτόσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Είδαμε και εδώ το Συνγκό μεγάλο κατάστημα που πουλάγε μεγάλες εκτόσεις και αυτά. Τελικά έκλεισε, έκανε ζημιά και Συνγκό και σε όλη την Ελλάδα. Έκλεισε αυτό το κατάστημα, παρασύροντας και πολλά καταστήματα του είδους του να κλείνουν. Mm-hmm. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Mm-hmm. Και οι τακτικές ξεκινούν 14 Ιουλίου και ολοκληρώνονται 30. Οι τακτικές εκτόσεις ξεκινούν 14, όχι 15 όπως αναγράφηκε, γιατί έχει αλλάξει ο νόμος, είναι την δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου και τελειώνουν 30 Αυγούστου, ουσιαστικά τώρα 31 Αυγούστου που είναι Κυριακή, σε όσα καταστήματα είναι ανοιχτά. Mm-hmm. Εκεί τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές? Οι καταναλωτές πρέπει αυτό το διάστημα να τσεκάρουν τιμές, mm-hmm. και αυτό τους εμποδίζει λίγο οι προσφορές που βγάζουν, να τσεκάρουν τις τιμές και να πάνε να κάνουν έρευνα αγοράς και να πάνε να δουν πραγματικά να κάνουν συμφέρουσες αγορές. Αυτό πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές, να προσέχουν. Πάντοτε λέμε να προσέχουν τις μεγάλες εκτόσεις που δηλώνονται. Είναι δύσκολο να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και αυτό που ζητάμε εμείς από τους καταναλωτές, να στηρίξουν τα μαγαζιά του τόπου μας. Τα χρήματα πρέπει να μένουν εδώ. Γυρίζουν πάλι ένα μέρος σε εμάς τους ίδιους. Και πρέπει να προτιμούμε τα καταστήματα του τόπου μας. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει κίνηση, θα βοηθήσει στο να τονωθεί λίγο η αγορά? Πάντοτε στις εκτόσεις στις πρώτες μέρες υπάρχει μια κίνηση και κυρίως στις τελευταίες μέρες. Βέβαια εδώ για τα τουριστικά μέρη, αυτές οι εκτόσεις λέγεται τέλος εποχής. Σε εμάς τώρα αρχίζει η εποχή. Τώρα θα μπορούσαν βέβαια να βγουν και τα τουριστικά καταστήματα, αλλά είναι το full season. Δεν μπορεί να είναι. Ίσως γι' αυτό λέμε και οι εκτόσεις, αυτό που ζητάμε εμείς. Πρέπει αυτά όλα τα θέματα να λύνονται τοπικά. Ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες. Τοπικές ανάγκες. Άλλα τουριστικά μέρη δουλεύουν το χειμώνα, άλλα το καλοκαίρι. Δεν μπορεί να διέπονται στο ίδιο πλαίσιο. Δεν συμφέρει με λίγα λόγια εδώ την τοπική αγορά, τα τουριστικά καταστήματα. Τα τουριστικά καταστήματα και αυτά που θα δώσει στον τουρίστα να πει ότι έχει εκτόσεις να ψωνίσει, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχει συμφέρον. Mm-hmm. Ίσως έπρεπε να τα δούμε διαφορετικά, αλλά αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σε πλαίσιο όπως δουλεύουμε εμείς εδώ, στη Δωδεκάνησο. Mm-hmm. Όπως πράγματι ο προηγούμενος νόμος που έδινε το δικαίωμα στον αντιπεριφερειάρχη, να κανονίζουμε μετά από διαβούλευση των διαφορούμενων φορέων, δηλαδή τους εργοδότες και τους εργαζομένους, γιατί αφορά το θέμα αυτό και τους εργαζόμενους, να δίνουμε λύσεις.
Και εμείς δώσαμε καλύτερες λύσεις. Σας λέω το ωράριο μας. Αυτό που μας ενδιαφέρει, το οποίο δεν μας το έχουν κατοχυρώσει, είναι το διευρυμένο ωράριο. Το οποίο και εκεί πάσχει νομικά. Έχει κενά. Υπάρχει κίνδυνο στα καταστήματα για μεγάλα πρόστιμα. Έτσι όπως είναι το. Και το καταθέσαμε και αυτό στον Υπουργό να το δει. Εμείς θέλουμε περισσότερες ώρες. Δηλαδή αυτό που έχουμε μέχρι τις 12 να είναι τα τουριστικά καταστήματα ανοιχτά. Αυτό δεν μας το διασφαλίζει ο καινούργιος νόμος. Δεν ενδιαφέρει τα μόλ. Τα μεγάλα καταστήματα. Τους ενδιαφέρει η Κυριακή.